Καλό μεσημέρι σε όλους. Η Εθνική Νέων δεν μπόρεσε να ξεπεράσει το εμπόδιο της Γαλλίας και έτσι θα παλέψει σήμερα για το χάλκινο μετάλλιο του Eurobasket στο μικρό τελικό κόντρα στο Βέλγιο. Το πρώτο γκρουπ της αποστολής Στίβου για τους Ολυμπιακούς Αγώνες αναχώρησε για το Παρίσι, με το φαβορί για το χρυσό μετάλλιο στο μήκος, Μίλτο Τεντόγλου, να δηλώνει πανέτοιμος. Να αποχαιρετήσει την Κτίνια με ψηλά το κεφάλι και να προσθέσει ένα ακόμα μετάλλιο στο πλούσιο παλμαρέ του ελληνικού μπάσκετ θέλει η Εθνική Νέων, που απόψε στις 7 αντιμετωπίζει το Βέλγιο στον μικρό τελικό του Ευρωμπάσκετ κάτω των 20. Η ομάδα του Κωνσταντίνου Παπαδόπουλου υποκλήθηκε χθες στην ενωτερότητα της Γαλλίας και γνώρισε στον ημιτελικό την ήττα με 69-57. Κάκι στο πρώτο ημίχρονο από τη Γαλανόλευκη που βελτίωσε κατακόρυφα την απόδοσή της στο δεύτερο, ωστόσο δεν μπόρεσε να πάρει κάτι παραπάνω από το μάτς. Πρώτος σκόρερ ήταν ο Σαμοντούροφ με 16 πόντους. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Λορέντσο Πιρόλα, ο οποίος ανακοινώθηκε και θα ταξιδέψει άμεσα για την Ολλανδία για να τεθεί στη διάθεση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. L'Olympicos è sicuramente il club più importante in Grecia. Ha vinto l'ultimo anno la Conference League, quindi quest'anno ha una buona possibilità di far bene in Europa League e quindi è stata una decisione semplice, una trattativa veloce. Την ίδια ώρα οι Ερυθρόλευκοι κινούνται και για την απόκτηση του 24χρονου Νορβηγού εξτρέμ Κρίστοφερ Βέλντε, που αγωνίζεται στη Λεχ Πόσναν και δεσμεύεται με συμβόλαιο έως τον Δεκέμβριο του 2025. Στον ΠΑΟΚ φέρεται να εξετάσουν την απόκτηση του 26χρονου επιθετικού Φεντόρ Τσαλόφ. Σύμφωνα με ρωσικά μέσα ενημέρωσης, ο δικέφαλος έχει κάνει πρόταση στον παίκτη για τριετές συμβόλαιο με ετήσιες αποδοχές 1,3 εκατομμύρια ευρώ και απομένει τελική συμφωνία και με την ΤΣΚΑ. Τις πρώτες του δηλώσεις με τη φανέλα της ΑΕΚ έκανε ο Μόουζες ο Ντουμπάτζο. It was an easy decision to join ΑΕΚ after 2 years of coming here as an opponent. I'm finally a member of this family. Στο Βέλγιο, ο Χρήστος Τζόλης άνοιξε λογαριασμό με τη φανέλα της Club Brugge, σκοράροντας με τρομερό σουτ στον τελικό του Super Cup κόντρα στη Saint-Gilloise, με την τελευταία ωστόσο να σηκώνει το τρόπαιο επικρατώντας με 2-1. Για το Παρίσι αναχώρησε το πρώτο γκρουπ της ελληνικής Ολυμπιακής Αποστολής του Στίβου, στο οποίο ήταν και ο Μίλτος Τεντόγλου. Στο ίδιο αεροπλάνο επιβιβάστηκε και ο Λευτέρης Πετρούνιας με τους δυο τους να βγάζουν μαζί φωτογραφία. Θα μείνει σήμερα για το Παρίσι, για τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Θα κάνω μια προετοιμασία εκεί πέρα. Θα μπούμε στο χωριό και θα πάω να αγωνιστούμε. Νιώθω πολύ καλά, είμαι έτοιμος. Περιμένω τον αγώνα από σκοπός και όλα καλά.